Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση εξουδετέρωσης της βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε σε βενζινάδικο στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Η βόμβα που προκάλεσε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα επιχείρηση με την απομάκρυνση 72.000 κατοίκων της περιοχής απενεργοποιήθηκε από ειδική ομάδα του στρατού και μεταφέρθηκε στο πεδίο βολής Ασκού Προφήτη όπου έγινε ελεγχόμενη έκρηξη. Είναι αμερικανικής προελεύσεως η βόμβα, 275 λιβρών. Η βόμβα εξωτερικά είναι διαβρωμένη, αλλά αυτό που μας ανησυχούσε είναι ότι ήταν ότι ο πυροδοτικός μηχανισμός ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό εμπερίχε παραπάνω κινδύνους. Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί και σχεδόν μία ώρα αργότερα ολοκληρώθηκε από τους πυροτεχνουργούς της ειδικής ομάδας του στρατού η απενεργοποίηση της βόμβας. Ακολούθησαν τα στάδια της μεταφοράς και της εξουδετέρωσής της στο πεδίο βολής Ασκού Προφήτη, όπου έγινε η ελεγχόμενη έκρηξη.